Σε επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής περιόδευσαν το πρωί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεων κλιμακίων σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, λίγο πριν την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας που αποτελείται από τρεις βουλευτές και σκοπό έχει να ενημερωθεί για τα τοπικά προβλήματα, κυρίως από το χώρο των επιχειρήσεων, γι' αυτό και είμαστε στην βιομηχανική περιοχή, καθώς διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένες απόψεις και σκέψεις. Πιστεύουμε ότι το παλιό οικονομικό καθεστώς έχει τερματίσει το δρόμο του και χαίρομαι γιατί σήμερα στην πρώτη επίσκεψη που κάναμε σε αυτό το εργοστάσιο διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και καινοτομίας διαμορφώνουν συνθήκες επιβίωσης ακόμα και μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό καθεστώς. Από εκεί και πέρα όμως, μεγάλη πληγή για την ελληνική επιχείρηση που πάνω σε αυτήν πρέπει να στηριχθεί η ελληνική οικονομία για να έχουμε και αύξηση της ανάπτυξης και μείωση της ανεργίας είναι οι δύο βασικοί παράγοντες, η βαριά φορολογία και η γραφειοκρατία. Αυτά η Νέα Δημοκρατία τα έχει επισημάνει εδώ και καιρό και αυτά αποτελούν, αν θέλετε, τους στόχους που η οικονομική μας πολιτική θα καλύψει. Η επιχειρηματικότητα πρέπει να στηριχθεί από την πολιτεία και όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση, το πλάνο για την ανάπτυξη του επιχειρήν θα είναι προτεραιότητα, προκειμένου η χώρα να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, δήλωσαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε στους χώρους παραγωγής. Και εδώ ένα πολύ καλό παράδειγμα και επιτυχημένης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, αλλά βεβαίως η πολιτεία οφείλει να άρει όλα εκείνα τα εμπόδια που βραχικυκλώνουν όλη αυτή την προσπάθεια και προφανώς δεν αποδίδουν όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στον βαθμό που είναι και η μόνη ελπίδα μας για να δώσουμε λύση στο μεγάλο πρόβλημα της χώρας που είναι η ανεργία. Εμείς θέλουμε να συγχαρούμε την παρούσα επιχείρηση, η οποία πράγματι αποδεικνύει ότι και προοπτική καλή έχει, αλλά αυτό οφείλεται στους ανθρώπους της και βεβαίως καταγράφουμε τα προβλήματα και που βεβαίως στο μέλλον, που όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση, θα ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα και καθ' όλη τη διάρκεια μέσα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ώστε να άρει αυτά τα προβλήματα που βραχυκλώνουν το επιχειρήν στη χώρα μας. Παράλληλα, οι επιχειρηματίες που συναντήθηκαν με το κλιμάκιο των βουλευτών συζήτησαν μαζί τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ευχαριστώ τους κυρίους βουλευτές που ήρθαν να μας επισκεφθούν και να ακούσουν αυτά τα προβλήματα τα οποία και εμείς αντιμετωπίζουμε. Μπορεί η εταιρεία με το εργοστάσιο να είναι ένα success story, αλλά έχει και αυτή προβλήματα με δύο λέξεις θα τα περιορίσω στη γραφειοκρατία που υπάρχει σε πολλές εκφάνσεις της λειτουργίας μας και της συναλλαγής μας με το κράτος. Και δεύτερον, βεβαίως, το ότι η φορολογία αυτή τη στιγμή είναι ένας παράγων που πιστεύουμε εμείς που το βιώνουμε κάθε μέρα ότι θα είναι αποτρεπτικός για την έλευση και άλλων επενδυτών.